Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που γεμίσατε σήμερα το Σάδιο Πτολεμαίδος. Μας συγκινείτε. Αυτή η προσπάθεια έπιασε τόπο. Πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που είναι εδώ σήμερα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα σωματείο, αδερφό σωματείο για μας. Μετά θα τα πούμε τα υπόλοιπα, που βοήθησε από τη δικιά τους εκδήλωση να δώσουν τα λεφτά σε εμάς. Είναι το αδερφό σωματείο γέφυρας ζωής, οι αιμοδότες μας. Κάποτε δίναμε τραπεζικές επιταγές, τώρα φωτοτυπίες χαρτονομισμάτων. 500 ευρώ για το σύλλογο ΑΜΕΑ. Είναι τα έσοδα που είχαμε από μια εκδήλωση που κάναμε στην Παγκόσμια ημέρα αιμοδότης στην Κοζάνη, σε συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο Σιάτιστας. Τα αξίζεται, μακάρι και άλλοι σύλλογοι να μιμηθούν το παράδειγμά μας. Σήμερα, εκτός από όλα αυτά, είμαστε εδώ για να πάρουμε δείγματα σάλιου για υποψήφιους δωρητές μυελού των οστών. Η δωρεά μυελού των οστών πλέον δεν γίνεται μέσω παρακέντησης όπως παλιά από κόκαλα και λεκάνη. Απλά δίνεται από τη φλέβα, όπως περίπου η αιμοδοσία και καλύτερα τα αιμοπετάλια για όσους είναι αιμοπεταλιοδότες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους έχουν γραφτεί ήδη και παρακαλούμε όσοι είναι 18 μέχρι 40 ετών, ας δώσουν στον εαυτό τους μια ευκαιρία να γίνουν δωρητές μυελού των οστών, να σώσουν έναν άνθρωπο από λευκαιμία. Θα είναι οι μόνοι στον κόσμο, εφόσον είναι συμβατοί, που μπορούν να σώσουν έναν συνάνθρωπό μας από λευκαιμία. Ευχαριστώ. Πάλι καλή διασκέδαση και γρήγορα να συγκεντρωθεί το ποσό που χρειάζεται για την αγορά του ταξί. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Ιορδαία, τα παιδιά του Συλλογού που έτρεξαν πολύ, τους εθελοντές, τους επιχειρηματίες που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και πάρα πολλούς επιχειρηματίες εδώ της περιοχής. Και κάτι άλλο, εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά που έτρεξαν. Παιδιά που είναι σε αμαξίδια, έτρεξαν για αυτή την εκδήλωση. Αυτοί αξίζουν το μεγάλο μπράβο. Ο Μιχάλης δεν είναι ο Μιχάλης ο Μίκος ο πρόεδρος. Είναι όλα αυτά τα παιδιά που πλησιώνουν εμάς. Και εδώ και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον συμπολίτη μας, στον Λάκη, τον Ιεροκλή, τον Μιχαηλίδη, για όλη αυτή την προσπάθεια και στα παιδιά που ήρθαν αφιλοκερδώς. Τέτοιες εκδηλώσεις τιμάνε τους καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες πρέπει να τιμάνε τον τόπο τους. Λοιπόν, σήμερα είναι σημαδιακή ημέρα, είναι 28 Οκτώβου. Σήμερα υπάρχει έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά που είναι εκεί. Δυστυχώς, από τη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει κανένας. Παρόλο που το Παραολυμπιακό, τα κλίματα τα ξεκίνησαν από εδώ, από την Πτολεμαίδα. Είχαμε Παραολυμπιονίκες. Αλλά τώρα δυστυχώς δεν υπάρχουν προγράμματα να γυμναστούν τα παιδιά. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ταξί, αυτό το Δέλτα Σίγμα θα το βγάλει. Με πλάτες μπουσουλώντας θα βγει. Ευχαριστούμε πολύ για όσους μας θυμίσανε. Καλή διασκέδαση. Φίλες και φίλοι, βαπτιστήρια μου, είμαι βαθιά συγκινημένος που μετά από 7 χρόνια μαζί με τη φαμίλια μου βρεθήκαμε πάλι εδώ μαζί σας στην Πτολεμαίδα για τρεις κυρίως λόγους. Τέταρτον, για να μπορέσουμε να φροντίσουμε επιτέλους
να κλείσει και η καινούργια μονάδα με αντιρρυπαντική τεχνολογία, διότι ως γνωστόν πρέπει να φροντίσουμε αυτή η μονάδα να κλείσει, διότι ο λιγνίτης αυτήν δεν ρυπαίνει. Για τον ίδιο λόγο που κλείσαμε και όλες τις άλλες μονάδες, επειδή εκεί ο λιγνίτης ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Είμαι βαθιά συγκινημένος που θα συναντηθώ με όλο το πολιτικό σύστημα για αυτό το λόγο. Αν και ανησυχώ λίγο, γιατί με τέτοιο πολιτικό σύστημα που είναι όλοι κριτικοί, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πολάκης, Κασελάκης, αυτό δεν είναι πολιτικό σύστημα, είναι κριτική επιτροπή. Και ίσως και γι' αυτό από εδώ και πέρα να χρειαστεί να βαδίσουμε όλοι ως πολιτικοί με το σύστημα του My Style Rocks. Θα κάνουν δηλαδή πασαρέλα όλοι αυτοί και θα μπορούν πλέον να ψηφίζουν και οι Σπαρτιάτες και οι Χριστιανοί και ο Βελόπουλος. Βέβαια, θα ξεκινήσω τις επαφές μου από τον Πρωθυπουργό της χώρας, με τον οποίο πάντα με εκνευρίζει, δεν έχω καλές σχέσεις. Θυμάμαι, επειδή όλους τους αρχηγούς τους έχω βαφτίσει εγώ, θυμάμαι τα βαφτίσια του Κυριάκου. Από μικρός πάντα μου έκανε τον έξυπνο. Είχε μάθει όλη τη λειτουργία, με το συγχωρεμένο τον πατέρα του, είχε πάει σε 2.000 βαφτίσεις και ήξερε όλη τη λειτουργία απ' έξω, όλο το μυστήριο. Έτσι όταν πήγα να το βαφτίσω, όταν μου ζήτησε ο παπάς να πω το πιστεύω, πετάχθηκε και το είπε όλο αυτός απ' έξω. Τέτοιος ήταν από μικρός, ακουστικός τύπος, του άρεσε να κρυφακούει. Γι' αυτό και έβαλε να παρακολουθούν και τον Ανδρουλάκη. Δύσκολα πράγματα βέβαια, γιατί οι 7 πράκτορες της ΕΕΠ μετά τις παρακολουθήσεις πέσανε σε βαριά κατάθλιψη. Βέβαια, εδώ 10 λεπτά τον ακούς στην τηλεόραση και βαριέσαι. Σκέψου να τον ακούς 2 ώρες κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Θυμάμαι και τα βαφτίσια του Ανδρουλάκη. Σκυλοβαρεθήκαμε όλοι, μέχρι και ο παπάς κόντεψε να κοιμηθεί. Αναγκάστηκε και βούτησα το κεφάλι του παπά μες στην κολυβήθρα να ξυπνήσει για να συνεχίσουμε το μυστήριο. Πιο επεισοδιακή ήταν η βάφτιση του Κασελάκη. Δεν μας άφησε ο παπάς να συνεχίσουμε, γιατί ήθελε να μπει στην κολυβήθρα μαζί με τον Τάιλερ. Από τότε μου κρατούσε μούτρα. Βέβαια, τα βρήκαμε όταν αργότερα πήγα μάρτυρας στο γάμο του. Πήγαν όλα καλύτερα και έτσι αποφάσισα να το στείλω στην Ελλάδα για να εκλεγεί πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν και σίγουρος ότι η βάση θα τον εκλέξει, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνεις πρόεδρος δεν πρέπει να ξέρεις ή ελληνικά ή αγγλικά. Επεισοδιακή ήταν και η βάφτιση του Βελόπουλου. Δεν ήθελα να τον αλείψω με λάδι. Είχε φέρει κάτι κυραλιφές από το Άγιο Όρος. Το πασάλιψα καλά καλά με τις κυραλιφές. 5 φορές μου κλείστησε τα χέρια. Κοπάνισε το κεφάλι στην κολυβήθρα. Με βγάλαμε ζαλισμένο. Βρήκε κάτι προσκλήσεις από τη βάφτιση εκεί στο παγκάρι και άρχισε να τις πουλάει για επιστολές του Ιησού. Το κουτσούμπα είναι λογικό ότι δεν το βάφτισα σε θρησκευτική βάφτιση, έκανε πολιτική βάφτιση. Το βουτήξαμε στα νερά του Δούναβη και ένας σύντροφος άρχισε να απαγγέλει από σπάσματα το κεφάλαιο του Μάρξ. Βέβαια, με νοσταλγία θυμάμαι τα βαφτίσια της μικρής Ζωήτσας Κωνσταντοπούλου. Μόλις είδε η Ζωήτσα το σταυρό, άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόμα, φλόγες από τα μάτια. Μετά τον εξορκισμό όμως ηρέμησε. Μας έκανε καρδούλες όλους με αυτό το ωραίο χαμόγελο. Της βάλαμε ένα σταυρουδάκι και ένα κίτρινο παλτουδάκι και τη στείλαμε στο καλό. Μετά λοιπόν από αυτές τις επαφές είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα. Θα σας βοηθήσουμε κι εμείς όπως πάντα στο πλευρό της Ελλάδας και πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, αδερφωμένοι, στους νέους δρόμους που ανοίγονται για το έθνος με κεντρικό σύνθημα αγαμηθείτε για άλλα 34 χρόνια, αγαμηθείτε, best of.